από την ασκητική και ησυχαστική αγιορείτικη παράδοση. Συναξάρια, περιστατικά και αποφθέγματα σύγχρονων γερόντων που έζησαν στο Άγιον Όρος τα τελευταία χρόνια. Διαβάζει ο Παρασκευάς Λεκέας. Ο γύρω Νεκτάριος, ο Αγιοπαυλίτης, καταγόταν από την Λίμνο. Είχε πολεμήσει το 40 στην Αλβανία και είχε κρυοπαγήσει. Στο μοναστήρι ήταν τραπεζάρης και για 3,5 ώρες έκανε κανόνα στο κελάκι του τραπεζάρι. Είχε μια μπέρτα ρηγμένη στην πλάτη του, άλλαζε συχνά φανέλες και έλεγε την ευχή ψιθυριστά συνεχώς με την λεπτή φωνούλα του. Συμβούλευε τον παραγιό του. «Ακούς καλογεράκι, καλογερούδι ακούς, θα κρατάς από το φουστάνι την Παναγία και θα την τραβάς. Δεν θα την αφήσεις ποτέ μέχρι να πεθάνεις. Αυτή είναι για μας και μάνα και πατέρας». Εκοιμήθη κοντά της αναλήψεως σε ηλικία 90 ετών. Από βραδύς εκοιμήθη, αλλά τον ετοίμασαν το πρωί και ενώ είχαν περάσει τόσες ώρες δεν είχε την νεκρική ακαμψία, γιατί ήταν μεγαλόσχημος και ως γνωστό η χάρις του σχήματος κρατά τα σώματα των αγιοριτών μετά την κοίμησή τους εύκαμπτα. Ο γεροναιόφυτος ο Ρουμάνος από την Λάκο Σκήτη δεν έζησε αγωνιστική ζωή και είχε πολλά χρόνια να κοινωνήσει. Αρρώστησε και τον πήραν στον Άγιο Παύλο να τον γυροκομίσουν. Η Παναγία τον οικονόμησε. Έκανε γενική εξομολόγηση και κοινωνούσε τακτικά. Έμεινε 7 χρόνια κατάκητος στο κρεβάτι. Η αρρώστια τον έκανε σαν λείψανο, αλλά έφυγε ειρηνικά και αναπαύτηκε η ψυχή του. Έλεγε ο Γερονέστορας, μαθητής του Χατζηγιώργη. «Κανένας άνθρωπος ή ζώο ή αντικείμενο που θα επενεθεί υπερβολικά δεν θα έχει καλό τέλος. Δεν θέλει ο Θεός τον υπερβολικό έπαινο για τους άλλους, γιατί η δόξα ανήκει στον Θεό». Ο γέρο Νικηφόρος, ο Αγιοπαυλίτης, ήταν από την Κάρπαθο. Ήταν το πρώτο καλογέρι του γέροντος Παρθενίου. Ήρθε και ο αδελφός του εξεγκάμων και έγινε καλόγερος. Ήταν αγωνιστής. Την νηστεία του δεν την χαλούσε ποτέ μέχρι τα τελευταία του. Στο τέλος είχε αδυνατήσει. Είχε γίνει σαν λείψανο. Την τελευταία ημέρα της ζωής του ο γυροκόμος του έκανε φιδέ και έβαλε και λάδι. Ο γύρο Νικηφόρος το κατάλαβε και δεν έφαγε. Την Μεγάλη Τετάρτη πήγε να τον κοινωνήσει ο ιερέας και μετά του ευχήθηκε «Καλή Ανάσταση». Τον κοίταξε και απάντησε «Δεν νομίζω, παπά, εμένα ο Κύριος απόψε θα με αναπαύσει». Όντως, στην ακολουθία το πρωί εκοιμήθη. Είχε ιδιαίτερη ευκαμψία που έκανε εντύπωση στους πατέρες.
ο Παπανικόδημος ο Πνευματικός από το Ιβυρίτικο κελί της κοιμήσεως της Παναγίας κοντά στις Καριές, το λεγόμενο του Καντέσι, εξομολογούσε πολλούς μοναχούς και λαϊκούς από τα παιδιά της Αθωνιάδος μέχρι προχωρημένους ασκητές. Σε όλη την περιοχή των Καριών αυτός κατεξοχήν είχε το όνομα του Πνευματικού. Ανέβαβε πολλές ψυχές. Ήταν απλός, ταπεινός, ειρηνικός, ολιγομίλητος και πολύ ενάρετος. Όποιος καθόταν και μιλούσε μαζί του αισθανόταν μεγάλη χαρά. Ήταν άνθρωπος της προσευχής. Έκανε την ακολουθία διαβαστά, όχι με κομποσχήνη, και κρατούσε πολλές ώρες. Όταν λειτουργούσε, μνημόνευε πολλά ονόματα. Ζούσε την Θεία Λειτουργία. Δεν βιαζόταν καθόλου και τελείωνε σχεδόν το μεσημέρι. Είχε και χάρισμα προοράσεως. Έναν άγνωστο φοιτητή κτηνιατρικής τον περίμενε με το πετραχύλι στην πόρτα και πριν του μιλήσει ο φοιτητής το απάντησε στο πρόβλημά του λέγοντας: «Θανάση, να μην γίνεις καλόγυρος, γιατί σε 6 μήνες θα τα πετάξεις». Αυτός ήταν ο προβληματισμός του και θαυμάζοντας για την πρόρηση έκανε υπακοή και παντρεύτηκε. Κάποιος προσκυνητής του έδωσε χρήματα για 40 λίτρουγο και ο Παπανικόδημος δεν τα δέχθηκε. Του είπε: «Δεν θα τα κρατήσω, γιατί η γυναίκα σου σου είπε να μην δώσεις χρήματα, γιατί είστε φτωχοί και έχετε ανάγκη να αγοράσετε χόρτο για τα ζώα». Αλλά κράτησε τα ονόματά τους και τα μνημόνευε. Στο τέλος αρρώστησε και πήγε σε ένα μοναστήρι της Κρήτης. Υπέφερε πολύ, αλλά δεν γόγγιζε καθόλου. Προείδε την κοίμησή του λέγοντας ότι αύριο θα συγκεντρωθεί πολλής κόσμος και την επομένη κοιμήθη. Έμεινε στο πρόσωπό του ένα πλατή χαμόγελο που φαίνεται στη φωτογραφία. Ο πατήρ Νικόλαος, ο Γρηγοριάτης, ο ιατρός, ήλθε στο Άγιον Όρος το 1913. Εξίσκησε το διακόνημα του ιατρού κατά τρόπον χριστιανικότατο. Όπου τον καλούσαν ασθενείς, μοναχοί, μετέβαινε προθυμότατο. Ήταν ευγενικός στους τρόπους και παρηγορητικότατος στους ασθενείς. Στις διαγνώσεις του ήταν σχεδόν αλάνθαστος. Ως μοναχός ήταν εγκρατής και βιαστής. Έτρωγε μία φορά την ημέρα. Ουδέποτε εκάθισε στο στασίδι του στις ακολουθίες. Στη λειτουργία, ακόμη και στις αγρυπνίες, στεκόταν πάντα όρθιος με πολύ ευλάβεια και προσοχή. Εκοιμήθη στις 20 Ιανουαρίου 1940 σε ηλικία 79 ετών. Είπε ο Παπανικόλας ο Γρηγοριάτης: «Μην αφήσεις τον κανόνα σου για την άλλη μέρα, γιατί πάει, τον έχασες. Όποιος μένει και τελειώνει στο Άγιον Όρος, αυτόν η Παναγία με τον τρόπο που αυτή γνωρίζει θα τον οικονομήσει». Ο υποτακτικός του Παπαγρηγόρη του Διαδόχου, ο Παπανικόλαος, όταν ήταν νέος 19 ετών, απόλυσε τον όνον του πατρός του και βρήκε την καλογερική. Φύλαγε τον όνο. Αποκοιμήθηκε τη νύχτα και κάποιος έκλεψε το γαϊδουράκι που φύλαγε. Αυτός ντράπηκε να γυρίσει στο χωριό. Ήρθε από το χωριό του που βρισκόταν στη Χαλκιδική με τα πόδια στο Άγιον Όρος και έγινε μοναχός. Είχε ξεχάσει πώς είναι το σχήμα της γυναίκας.
ο Παπανικόλαος Σαββανής από το παντοκρατορινό κελί του Αγίου Νικολάου κοντά στο Κουτλουμούσι ήταν από την Κορακάνα της Κέρκυρας. Έζησε 11 χρόνια στο Άγιον Όρος. Το 1943 γύρισε στο χωριό του και έγινε εφημέριος. Εκοιμήθη το 1968. Μετάνιωσε που έφυγε από το Άγιον Όρος και έλεγε «Κάλλιο να είχα σπάσει τα δύο μου πόδια παρά που έφυγα. Τόσα χρόνια θα είχα Γιάννη και θα ήμουν στο Άγιον Όρος πιο καλά». Δεν άφησε τον κανόνα του ποτέ και κάθε μέρα πήγαινε σε κάποια από τις 30 εκκλησίες που έχει το χωριό του και έκανε την ακολουθία. Ήταν σωστός καλόγερος. Ο Πατριάρχης Ιωακήμ ο Τρίτος σε μια γρυπνία στο Πρωτάτο είδε έναν μοναχό να μην πατά στη γη. Ρώτησε ποιος είναι αυτός και του είπαν ο Διακονούφριος από το κελί του Μαρουδά. Τον κάλεσε ιδιαιτέρως και τον ρώτησε πώς πορεύεται. Διεπίστωσε ότι κάνει αδιάκριτη υπακοή. Αργότερα έγινε ιερέας και πνευματικός και βοήθησε πολλούς. Ο Γεροπαΐσιος ο Καρακαλινός, ο Κύπριος, ήταν ο σοκόμος στο μοναστήρι. Περιποίητο με πολύ αγάπη τα άρρωστα γεροντάκια και κοιμόταν εκεί κοντά στο γεροκομείο. Ήταν όμως και αγωνιστής. Όλη τη νύχτα την περνούσε λέγοντας την ευχή νοερός και εκφώνος για να πολεμά τον ύπνο. Ο πατήρ Παΐσιος από το κελί των Αγίων Πάντων της Κουτλουμουσιανής Κήτης του Αγίου Παντελεήμονος διηγήθηκε. Όταν ήμουν μικρός και έβοσκα τα πρόβατα, έμαθα με δυσκολία να συλλαβίζω. Βρήκα τότε μία Αγία Γραφή και την άνοιξα να διαβάσω. Εκεί έμαθα για την άλλη ζωή, την μετά θάνατον. Μου ήρθε μία χάρη όταν διάβαζα. Μία μέρα με επισκίασε μία νεφέλη όταν διάβαζα την Αγία Γραφή. Φοβήθηκα και την σταμάτησα. Μετά την ξαναδιάβασα. Μου ήρθε λογισμός να γίνω καλόγερος. Είχα ακούσει ότι οι καλόγεροι αγωνίζονται για την ψυχή τους. Δεν ήξερα όμως τι είναι αυτοί οι καλόγεροι. Ένα βράδυ μου παρουσιάστηκε η Αγία Παρασκευή στον ύπνο μου και μου είπε να μην τρώγω γάλα και τυρί την Τετάρτη και την Παρασκευή. Μετά που απολύθηκα από στρατιώτης, ήρθα και έμεινα σε αυτό το κελί. Κάθισα λίγον καιρό και μου είπαν οι γεροντάδες να με κάνουν καλόγερο. Μου έδωσαν κάτι παλιόρασα που ούτε για σκιάχτρο δεν έκαναν. Έλειπε το μανίκι από το αντερί, ήταν σχισμένα και βρώμικα. Από την στεναχώρια μου δεν μίλησα καθόλου μία εβδομάδα. Μετά με ρώτησαν πώς πάω. Καλά είπα. Μου λένε επειδή δεν μίλησες κάνεις για μοναχός. Αν μιλούσες θα σε διώχναμε. Και τότε μου φόρεσαν τα καλά ράσα που είχαν σε ένα κουτί. Ήταν καλοί οι γεροντάδες μου. Όταν κάποτε τους είπα ότι θέλω να πάω στον κόσμο να γίνω έγκαμος παπάς, πριν λάβω το σχήμα, αυτοί δεν με έφεραν αντίρρηση. Την ημέρα που ήθελα να φύγω, μου έδωσαν χρήματα. Μου είπαν, παιδί μου, τόσο καιρό κάθισες μαζί μας, δούλεψες για μας. Αυτά τα χρήματα σου ανήκουν. Συγκινήθηκα από το γεγονός αυτό και κάθισα κοντά τους και δεν έφυγα. Άλλες συνοδείες, όταν τους έλεγαν τα καλογέρια ότι θα φύγουν, τους έβγαζαν τα ράσα και αυτοί μου έδωσαν και χρήματα. Οι γεροντάδες μου ήταν άγιοι άνθρωποι. Thank you.
Γύρω Πανάρετος, ο Αγιοπαυλίτης, ήρθε στο μοναστήρι και έγινε καλόγερος σε ηλικία 60 ετών. Ήταν λίγο ζωηρός και αστείος, όμως είχε πόθο για την σωτηρία του. Αγωνιούσε αν θα σωθεί. Αυτό τον απασχολούσε μέρα νύχτα. Ρωτούσε τον Διάκο Άνθιμο που ήταν μαζί στο δασονομείο. «Διάκο, θα σωθούμε άραγε? Εδώ που τα λέμε, τα μούτρα μας δεν είναι για τον παράδεισο, αλλά ούτε και για την κόλαση, βρε παιδί μου. Κάτι θα οικονομήσει και για μας ο Θεός, δεν μπορεί». Τη νύχτα έκλαιγε «μη τυχόν και δεν σωθούμε». Στα τελευταία του πήγε ο παπάς να τον κοινωνήσει στο γυροκομείο. Δεν ήταν άρρωστος, καθιστός ήταν. Πήρε το μάκτρο και το φίλησε με τόση ευλάβεια που έκανε εντύπωση. Κοινώνησε και ευχαρίστησε τον ιερέα υποκλινόμενος. Πριν βγει ο παπάς από το γυροκομείο, γύρισε να τον δει και ο γυροπανάρετος τον χαιρετούσε με το χέρι, αλλά δεν κατάλαβε γιατί τον χαιρετάει. Μέχρι να πάει στην εκκλησία και από εκεί στην τράπεζα, ο γυροπανάρετος εκοιμήθη ειρηνικά, ακουμπώντας το κεφάλι του στο τραπέζι. Ο γύρω Παντελεήμων, από το καλύβι του Αγίου Σεργίου της Καψάλας, ο κοινός καλούμενος «Καλημέρας», ήταν πολύ ελεήμων. Κατά την μαρτυρία λαϊκού εργάτη στο Άγιον Όρος, κανένας δεν τον φτάνει στην ελεημοσύνη. Στα χρόνια της κατοχής έσωσε πολύ κόσμο από την πείνα. Πήγαινε στο μοναστήρι του Παντοκράτορος και γέμιζε τον τορβά του κουμπάνια. Ύστερα γύριζε στα καλύβια της Καψάλας και μοίραζε ευλογίες σε φτωχά και ανήμπορα γεροντάκια. Μέχρι το τέλος του, όταν ανέβαινε στις Χαριές, μοίραζε στα παιδιά της Αθωνιάδος βιβλιαράκια, παρακλήσεις της Παναγίας και του Αγίου Παντελεήμονος, ενώ μέσα έβαζε και ένα χαρτονόμισμα. Γύρω Παντελεήμων, ο Καψαλιώτης, καταγόταν από τα Γρεβενά και ήρθε για μοναχός σε μεγάλη ηλικία, αλλά ήταν ενάρετος. Αγωνίστηκε σε ένα καλυβάκι της Καψάλας χωρίς εκκλησία, το λεγόμενο του Εφροσύνου, και ζούσε απλά με πολλή εγκράτεια. Του έδιναν οι πατέρες από το κελί του Αγίου Νικολάου κυπουρικά και αυτός έπαιρνε μόνο μία ντομάτα, μία πιπεριά, ένα αγουράκι, όσα ήθελε να περάσει την ημέρα του. Δεν έπαιρνε και για την επόμενη ημέρα. Άνοιγε ένα μαντιλάκι και τα έβαζε μέσα. Ούτε σακούλα νάιλον είχε. Όταν κατέπεσε και δεν μπορούσε να οικονομηθεί, ζήτησαν να τον πάρουν οι πατέρες στο κελί τους να τον γυροκομίσουν, αλλά δεν δέχτηκε. Είπε στον παπά Αρτέμιο, «Δεν θα σε κουράσω πολύ, θα κάνω τις υπαπαντήσεις και θα φύγω». Και πράγματι, μετά από 19 μέρες, αφού πέρασε και η υπαπαντή, εκοιμήθη ειρηνικά μόνος του, όπως μόνος έζησε στην ζωή του και τον έθαψαν στην αυλή της καλύβης του. Ο ευλαβέστατος και αγωνιστής Παπαπαύλος, ο Αγιοπαυλίτης, είχε τυπικό να μην ξαπλώνει τη νύχτα στο κρεβάτι του. Είχε τόσα πράγματα πάνω και είχε μόνο μία θέση άδεια για να κάθεται. Σε όλη τη ζωή του κοιμόταν καθιστός και όταν ήταν να λειτουργήσει, τη νύχτα δεν κοιμόταν καθόλου. Ο Γεροπαύλος, ο Γοβδελάς, διηγήθηκε. Ήρθα στο Όρος το 1937. Για το κελί άκουσα στο χωριό μου από εργάτες που δούλευαν στα φουντούκια ότι είναι καλοί πατέρες. Δεν γνώριζα τίποτε και κανέναν εδώ.
μου είπαν κατά πού θα στρίψω όταν θα έβγαινα από την βάρκα. Πράγματι, ανέβηκα στο ύψωμα, έκανα τον σταυρό μου και ξεκίνησε όπως μου είχαν πει οι εργάτες. «Παναγία μου, αν είναι το θέλημά σου να πάω κατευθείαν εκεί», είπα. Ήταν 21 Νοεμβρίου. Πράγματι, προχωρώντας έφτασα έξω από ένα κελί. Ρωτώντας ποιο κελί είναι, «Τον Γοβδελάδο», μου είπαν. Εκεί έγινα καλόγερος και με την χάρη του Θεού έμεινα μέχρι το τέλος. Μπάνιο δεν κάναμε ποτέ. Μια φορά οι γεροντάδες μου με έριξαν μέσα στην στέρνα για να την ξεβουλώσω και άλλη φορά που αρρώστησα και πήγα στο νοσοκομείο σε μεγάλη ηλικία. Εκεί με έπλυναν οι νοσοκόμοι με το ζόρι στην μπανιέρα. Αυτά ήταν τα μπάνια μου. Παλαιά, όταν έφευγε κάποιος από τη μετάνοιά του, το κελί ή το μοναστήρι που έγινε μοναχός, δεν του μιλούσαμε. Όταν τον συναντούσαμε στον δρόμο, τον θεωρούσαμε αρνησίχριστο. Έπρεπε να γυρίσει στη μετάνοιά του. Όταν γίνεται η κουρά, τα μαλλιά που κόβουμε τα κολλάμε με κερί πίσω στην εικόνα του Αγίου του κελιού μας. Και όταν ασπρίζουν τα μαλλιά της κεφαλής, ασπρίζουν και τα μαλλιά της κουράς. Τόση στενή σχέση υπάρχει. Η σπηλιά του Οσίου Γαβριήλ του Ήδηρος είναι στις πηγές, πιο ψηλά, όχι εκεί που την έφτιαξαν. Εγώ πρόλαβα και κάτι ξύλα μέσα που χρησιμοποιούσε για κρεβάτι ο Όσιος. Είχε άλλη σπηλιά τον χειμώνα προς τον Ιβύρον και κατέβαινε εκεί με τους μαθητές του. Ο καλόγερος δύο πράγματα να προσέχει κυρίως: τα σαρκικά και τις αδικίες. Ο γύρω Παύλος, ο Καψαλιώτης, ήταν από τις 40 εκκλησίες της Ανατολικής Θράκης. Κοινοβίασε στη Σιμωνόπετρα το 1928. Μετά από λίγα χρόνια ζήτησε και έλαβε ευλογία για να πάει σε κελί. Δεν ήθελε να φύγει χωρίς ευλογία διότι θεωρούσε ότι δεν θα έκανε προκοπή. Ήρθε στο Σταυρονικητιανό κελί της Αναστάσεως του Χριστού στην Καψάλα και αργότερα πήρε για υποτακτικό του τον πατριώτη του πατέρα Ισαΐα τον Μπακάλι. Ο γύρω Παύλος ήταν πολύ ενάρετος. Από το κελί του δεν έβγαινε ποτέ. Έκανε εργόχειρο βιβλιοδεσία. Έβγαζε επίσης ρακί και οικονομούσε τις ανάγκες του. Ήταν ακτίμων. Αγωνιζόταν φιλότιμα. Όλη την καθαρά εβδομάδα μέχρι το Σάββατο δεν έτρωγε τίποτε. Στον υποτακτικό του έκανε ο ίδιος υπακοή γιατί ήταν πολύ ταπεινός. Δεν τον μάλωνε και δεν τον παρατηρούσε ποτέ. Όταν εκοιμήθη, βρήκαν στις τσέπες του χαρτάκια από ημερολόγιο. Στο καθένα έγραφε «Αύριον αποθνίσκης». Είχε τη μεγάλη αρετή της μνήμης του θανάτου. Από την ασκητική και ησυχαστική αγιορείτικη παράδοση.
συναξάρια, περιστατικά και αποφθέγματα σύγχρονων γερόντων που έζησαν στο Άγιον Όρος τα τελευταία χρόνια. Διαβάζει ο Παρασκευάς Λεκέας.